Δεν θα αναφερόμουν ξανά στην εργατική πρωτομαγιά και στα σύγχρονα μηνύματά της, αλλά επειδή άκουσα για κάποιο, με προκάλεσε το, η αναφορά στο κάποιους που γράφουν ιστορία και κάποιους που την αναμένουν, να πω μόνο ότι την ιστορία πράγματι την έγραψα οι αγώνες της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Την έγραψαν οι 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής με το αίμα τους. Την έγραψαν με τον ιδρώτα και τη θυσία της η εργατική τάξη και τους τιμά όποιος παλεύει σήμερα με την εργατική τάξη για τα σύγχρονα δικαιώματά της και όχι όποιος τα θυσιάζει στο όνομα του ρεαλισμού και των αντοχών της οικονομίας. Τους τιμά όποιος παλεύει ενάντια στη φτώχεια και στον πόλεμο και όχι όποιος συμμαχεί και συμπορεύεται με τα γεράκια που μακελεύουν τους λαούς, μεταξύ των οποίων το λαό της Παλαιστίνης και άλλους. Θέλω να πω μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για την περιβόητη επιτάχυνση. Μέχρι τέλους, και αναφερθήκαμε βεβαίως αναλυτικά στο νομοσχέδιο, όμως προκαλεί το ότι μέχρι τέλους και από την ομιλία του Πρωθυπουργός αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνέχισαν να επικαλούνται τα ίδια ψευδή στοιχεία για να υπερασπιστούν το υποτιθέμενο έργο της επιτάχυνσης που κάνετε. Συνέχισαν να μιλάνε για αυτό το 20% της δικαστηριακής ύλης με τον οποίο ασχολούνται οι ειρηνοδίκες. Συνέχισαν στην πραγματικότητα να προσβάλλουν το έργο των ειρηνοδικών. Τη στιγμή που αυτά τα στοιχεία έχουν ανατραπεί από την πρώτη μέρα που συζητήσαμε στη Βουλή και έχουν διαψευστεί και από τα ίδια τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο και δημοσιεύονται την ύλη που διαχειρίζονται τα ειρηνοδικεία, όμως κυρίως διαψεύδεται αυτό το στοιχείο της υποτιθέμενης επιτάχυνσης από τα ίδια τα υλικά με τα οποία έρχεστε να την φτιάξετε. Γιατί συνεχίζετε στις ίδιες υποστελεχωμένες υπηρεσίες, στις ίδιες υπηρεσίες χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς σύγχρονες εγκαταστάσεις, να λέτε ότι χωρίς να αντιμετωπίσετε όλα αυτά, θα καταφέρετε να αλλάξετε, θα επιταχύνετε την δικαιοσύνη. Πώς όμως και για ποιον θα την επιταχύνετε? Αυτό συνεχίζετε να κρύβετε και δεν λέτε. Γιατί πραγματικά επιτάχυνση θα κάνετε για αυτούς τους οποίους ονοματίσατε ως στόχους του νομοσχεδίου, που είναι η εξασφάλιση πόρων για τις επενδυτικές υποθέσεις και για τα επενδυτικά συμφέροντα. Απέναντι σε αυτούς θέλετε να εξασφαλίσετε αυτονόν την εμπιστοσύνη, επιχειρεί να εξασφαλίσει και η συγκεκριμένη τροποποίηση της δικαιοσύνης, όμως με ποιο τρόπο, κάνοντας τη δικαιοσύνη ακόμα πιο απρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα. Γιατί δεν είναι τα μόνα βάρη που θα τις φορτώσετε το να γίνει πιο εχθρική, πιο απρόσιτη δικαιοσύνη, καταργώντας, συγχωνεύοντας δικαστηριακές υποδομές και δομές που ήταν πιο εύκολα προσβάσιμες για το λαό, αλλά έρχονται αυτά να προστεθούν σε μια σειρά άλλα τέλη και παράβολα που έχουν προηγηθεί. Και αυτό το κάνετε, μάλλον και γι' αυτό χρησιμοποιείτε μια επιχειρηματολογία που πραγματικά είναι αποκαλυπτική. Αντί για οτιδήποτε άλλο, για να μην πω για τις αποστάσεις που διανύει σήμερα, για τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, για τα βάρη που τους φορτώνετε αντί άλλων, θα απαντήσω μόνο στο τι σημαίνει αυτό που επαναλαμβάνει ο κύριος Υπουργός, ότι η κατάσταση στα νησιά δεν αλλάζει και γιατί παραπονιέστε. Τι σημαίνει λοιπόν ότι η κατάσταση στα νησιά δεν αλλάζει? Ποια είναι η αναβάθμιση υποτιθέμενη για τα δικαστήρια των νησιών? Το ειρηνοδικείο Λίμνου με μία γραμματέα μόνο θα κληθεί να διαχειριστεί και το υπόλοιπο και την υπόλοιπη ύλη που επιφορτίζεται.
μία γραμματέας που δεν έχει δικαίωμα για άδειες, δεν έχει δικαίωμα για ξεκούραση, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Εισαγγελία πρωτοδικών Μυτιλήνης με 9 εργαζόμενους από τις 17 οργανικές θέσεις στα πρόθυρα κατάρρευσης, οι υπάλληλοι να δουλεύουν με εναλλάξ με αναρωτικές άδειες, κάθε μέρα να εργάζονται πέραν του ωραρίου και να μην πληρώνονται και για τις υπερορίες τους. Τι σημαίνει μεταβατικές έδρες, τις οποίες λέτε ότι διατηρούνται και διατηρούνται όπως, όπως λέτε, χωρίς να αλλάζει τίποτα στα νησιωτικά δικαστήρια. Σημαίνει, για παράδειγμα, μεταβατική έδρα στη Σκόπελο, με μία και εκεί υπάλληλο στο ειρηνοδικείο. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας. Ασθένησε η μία και μοναδική γραμματέας του δικαστηρίου και στη μεταβατική έδρα αναγκάστηκε να πάει γραμματέας από το πρωτοδικείο του Βόλου, χωρίς χρήματα για τη διαμονή και τα οδηπορικά της, βάζοντας 200 ευρώ από την τσέπη του για να καλύψει τα έξοδα των οδηπορικών. Αυτή η εμπειρία δεν είναι μια μοναδική περίπτωση. Είναι πολλαπλή η εμπειρία αυτή των μεταβατικών εδρών που υπάρχουν και της κατάστασης που επικρατεί στα διάφορα δικαστήρια. Και βεβαίως δεν θέλω να πω τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο των 900 ευρώ να βάζει 200 ευρώ από την τσέπη του για να υπηρετήσει την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Το ελάχιστο που οφείλετε να κάνετε είναι να κάνετε δεκτή την τροπολογία που έχουμε καταθέσει, που προβλέπει την επαναφορά του επιδόματος ειδικού σκοπού για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι βαθύτατα αδικημένοι, έχουν κατακριουργηθεί οι μισθοί τους με τη συμβολή όλων σας τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν πραγματικά πάρει κανενός είδους βοήθεια. Βεβαίως, εμείς ως κόμμα υπερασπιζόμαστε την επιστροφή και όλων των άλλων, την αύξηση των μισθών τους, επιστροφή του 13ου-14ου μισθού, πληρωμή έγκαιρη, πληρωμή υπεροριών και στο σύνολό τους κλπ. Επίσης, ζητάμε να γίνει δεκτή η τροπολογία μας σε σχέση με την καταβολή των αμοιβών στους νεοδιόρους δικαστικούς υπαλλήλους από την αρχή της ολοκλήρωσης της θητείας τους, της εκπαίδευσης τους στη σχολή, και να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Είναι το ελάχιστο που οφείλετε να κάνετε. Δεν έχετε απαντήσει, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε με αυτές τις τροπολογίες μέχρι στιγμής. Συνολικά, βεβαίως, ζητάμε να απορριφθεί το νομοσχέδιο. Δεν θεωρούμε ότι φιασιδώνεται. Γι' αυτό και ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία στο σύνολο των άρθρων του πρώτου βαθμού που αφορά την ενοποίηση, του πρώτου μέρους που αφορά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού και το δικαστικό χάρτη. Απορρίπτεται συνολικά από όλους τους εργαζόμενους στη δικαιοσύνη, απορρίπτεται και από τις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως στην ονομαστική ψηφοφορία θέσαμε και τα άρθρα που αφορούν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, γιατί πραγματικά εδώ, αν θέλετε, καταρρύπτεται και ο μύθος όσων φιλοτεχνούν το περιβόητο φιλολαϊκό πρόσωπο και το κράτος δικαίου που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ακόμα και αυτές τις διώξεις που γίνονται λόγω φύλου φιλής πολιτικών φρονημάτων και δράση υπέρ της ελευθερίας, δεν τις θεωρείται ως λόγο για να μην εκτελείται ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και ως τόσο, και το κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πίσω από όλα τα εγκλήματα βρίσκεται η πολιτική κόστος ωφέλους, βρίσκεται η πολιτική επιλέψιμων δαπανών, δηλαδή του κέρδους. Που ήταν καθοριστική και στο έγκλημα στα Τέμπη. Όσοι λοιπόν επιλέγουν στο δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, επιλέγουν να παλέψουν για τις ζωές τους, μία επιλογή έχουν για να σημάνει πραγματικά ελπιδοφόρο μήνυμα για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 9 του Ιούνιου να βγει πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ. Μια κουβέντα μόνο να πω για τις τροπολογίες. Κλείστε, κύριε Σανάφη. Τις υπουργικές τροπολογίες. Στην 136 που θα τοποθετηθούμε με το παρόν, είναι εμπεγμός για τους επαγγελματίες, ακόμα και αυτά τα υποτιθέμενα πλαφόν που βάζει η κυβέρνηση στις προμήθειες των τραπεζών, ουσιαστικά είναι στο ύψος που ήδη έχουν οι τράπεζες για αυτά τα χαμηλά ποσά. Θα πρέπει να αυξηθούν τα πλαφόν
την ώρα που διατηρούνται, για παράδειγμα, την απαράδεκτη ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες, δεν παίρνεται κανένα μέτρο για να ενισχυθούν οι επαγγελματίες. Στην τροπολογία 164 του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πάμε, θα την καταψηφίσουμε. Ήταν αποκαλυπτικός ο Υπουργός και σε σχέση με τους σκοπούς που έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Η εμπλοκή τελικά της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι με τεράστιους κινδύνους για το λαό, τεράστιους κινδύνους και δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό, για να στέρονται όπλα στο καθεστώς Ζελένσκι, για να κερδίσουν τελικά τα κατασκευαστικά κεφάλαια από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως και θα καταψηφίσουμε και την τροπολογική 165. Να πούμε μια κουβέντα. Καταλαβαίνετε, κυρία συνάδελφε. Ναι, κλείνω. Κλείστε. Είναι, κύριε, επειδή μιλάμε και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το άρθρο 6 είναι πρόκληση πραγματικά όταν αποφασίζεται με νόμο να καταργούνται στην πραγματικότητα δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει ανθρώπους για αποζημιώσεις σε βάρος του δημοσίου και προβλέπεται το πώς τελικά θα ρυθμιστούν οι οφειλές του δημοσίου διαγράφοντάς τις, ενώ υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις.